Έλα, καλώς τον. Καθόλου. Υπάρχει φοβερή πληροφορία, πραγματικά είναι φοβερή, ότι το δίδυμο Μπάκος Καϊμενάκης, τους ξέρουμε, δεν τους ξέραμε η περιοχή μας, τους ήξερε η Πελοπόννησος, γιατί είχαν εκεί και ομάδα και όλα αυτά, μεγάλη εργολάβη είναι δημοσίων έργων, και έκαναν την πρώτη τους είσοδο στα μίντια με την αγορά του Άξιον από το Διονύση Παναγιωτάκη. Είναι πια στα δικά τους χέρια και κάνει ό,τι κάνει το Άξιον, που για την Αττική έχει την αξία του. Δεν είναι πανελλαδικό, αν και νομίζω ότι το βρίσκει σε πλατφόρμες και σε διάφορα άλλα. Η πληροφορία που έρχεται 3-4 μέρες, δηλαδή τρέχει από τη Δευτέρα. Δεν την είδα να γράφεται, αλλά πιθανόν κάπου να έχει γραφτεί και να μην το έχω δει με την πίεση αυτών των ημερών και τη δουλειά. Ότι αγόρασαν και το πρώτο θέμα και το ΑΗ εφημερίδα και τα παραπολιτικά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εξέλιξη που έχει και πολιτική διάσταση. Έτσι. Προφανώς, ο χώρος των μέσων ενημέρωσης είναι ένας χώρος ο οποίος με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδέεται με την πολιτική. Εξάλλου, το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι η τέταρτη άτυπη φυσικά εξουσία είναι κάτι πολύ παλαιό, παλαιότερο ημών, οπότε δεν λέμε τίποτα το καινούργιο. Από εκεί και πέρα, τώρα δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Δεν γνωρίζω το τοπίον τους, πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω ιδιαίτερες πληροφορίες για το ποιοι είναι, τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, πόσο πραγματικά ενδιαφέρονται για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πώς θα τα κατευθύνουν, εννοείς, κλπ. Πώς θα τα κατευθύνουν, όχι μόνο αυτό. Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε δύο κατηγορίες ανθρώπων που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης. Είναι οι άνθρωποι που παραδοσιακά, παραδοσιακές οικογένειες, ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωσης εδώ και δεκαετίες. Αυτοί είναι αυτούς που ονομάζουμε παραδοσιακούς εκδότες ή καναλάρχες ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, με μια λογική εδώ και δεκαετίες να ασχολούνται με το συγκεκριμένο χώρο. Και υπάρχουν και οι διάτοντες αστέρες, οι οποίοι ήρθαν στο παρελθόν. Δεν το λέω για τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα. Ναι, γιατί όταν ήρθαν, το λέμε παρήθαν, εμείς που είμαστε παλαιότεροι, σκεφτόμαστε το Κοσκοτά, μα δεν ήταν μόνο ο Κοσκοτάς. Όχι μόνο ο Κοσκοτάς. Είχε και η πιο σύγχρονη ιστορία των ΜΜΕ. Πολύ πιο κοντά θα τέτοια περιστατικά, έτσι. Ναι, ναι. Δεν θέλω να θυμίσω λοιπόν, και ανθρώπους... Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Τα λέμε το βράδυ από κοντά.